Αλλάζει η κατάσταση, κυρία μου. Έμαθα, πήγε ένας υπουργός από αυτούς την κυβέρνηση Παπαδήμου. Περιοδία πήγε σε ένα σχολείο και ρωτούσε, τέλος πάντων, να μάθει τι ελλείψη έχει. Ξέρεις, πάντα ρωτάνε αυτοί, για πείτε μου, ξέρεις, κάνουν σοβαρούς πάντα. Λέγανε εκεί τα παιδιά τα σχολεία, δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν για θέρμανση, δεν μας χωράνε οι αίθουσες, τα μισά θαλάνια είναι χαλασμένα, τα ζάμια είναι σπασμένα και μετά από εκεί πήγε επίσκεψη και στις φυλακές. Του λέει, φυλακισμένοι, λέει, δεν έχουμε καλό φαγητό, συντόνια δεν έχουμε, δεν έχουμε μια μπασκέτα να παίξουμε, παίξουμε στο αυτοκίνητο και τι λέει στον γραμματέα. Λέει, στο σχολείο στείλε να βάλουν 10 τζάμια και στις φυλακές φτιάξει πισίνα, χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, έδωσα με τηλεόραση, έτσι, Panasonic, έτσι, πλάσμα. Μα κύριε υπουργέ, του λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Σχολείο του λέει, πήγαμε, δεν θα ξαναπάμε. Φυλακή όμως θα ξαναπάμε. Σίγουρα θα καταλήξουμε εκεί, οπότε